Παρότι αυτή η απόφαση έρχεται από το παρελθόν, η ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου για ανοιχτά μαγαζιά όλες τις Κυριακές προκάλεσε αντιδράσεις. Είναι ένας νόμος του 2013, κατάπτυστος, που κατά τη γνώμη μας σε καμία περίπτωση δεν λύνει το πρόβλημα αυτή τη στιγμή που έχουν οι μικρομαγαζάτορες, οι έμποροι. Και ποιο είναι αυτό το πρόβλημα που έχουν σήμερα τα μαγαζιά, οι έμποροι κτλ. Το πρόβλημα σήμερα είναι λοιπόν ότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Αυτό που λένε ο καταναλωτής, οι εργαζόμενοι, η εργατική τάξη, δυστυχώς έχουν καθυλωμένους μισθούς από το. Πολύ μεγάλους καθυλωμένους μισθούς. Συγκεκριμένα η απόφαση αυτή είχε ληφθεί από τον Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας το 2020. Όμως τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω των παρατεταμένων μέτρων της πανδημίας, δεν είχε εφαρμοστεί. Είναι πολύ καλά ότι το ιστορικό κέντρο των Αθηνών ακολουθεί διαφορετικά ωράρια από αυτά που ακολουθεί η υπόλοιπη περιοχή των Αθηνών, τα εμπορικά καταστήματα. Όταν λοιπόν θέλουμε μία πόλη να την αναπτύξουμε τουριστικά, ταυτόχρονα θέλουμε και ορισμένα πράγματα να δουλεύουν, να είναι σε σωστή λειτουργία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε επισκέπτες, αυξημένους επισκέπτες, και πρέπει κάποια στιγμή να, και αυτοί να προσέρχονται στα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος και να μην βρίσκουν μια εμπορικότητα κλειστή. Εργαζόμενοι και έμποροι ανοίγουν ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης, ενώ δεν αποκλείεται το επόμενο διάστημα το Συνδικάτου Ιδιωτικών Υπαλλήλων να προχωρήσει σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Και θα κάνουμε όποιες παρεμβάσεις μπορούμε και αντίστοιχα στον Περιφερειάρχη κτλ., ώστε να πάρει αυτή την απόφαση πίσω. Είναι μια. Ζητήσανε να σας πω ότι πριν τρεις μήνες, επειδή είμαι μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, η γνώμη της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας, η οποία ταυτιστήκαμε ότι δεν δεχόμαστε να ανοίξουν τα καταστήματα τις Κυριακές. Ζητήσαμε μια απόφαση του 20 και κατόπιν αιτήματος συναδέλφων, οι οποίοι βρίσκονταν σε δύο σημεία της πόλης, το ιστορικό κέντρο που λέμε της Καλαμάτας και την παραλιακή ζώνη, που λόγω της τουριστικής κινήσης, ειδικά τους δύο μήνες αυτούς, τους κινήσιμους τους τουριστικούς, θέλανε να είναι τα καταστήματά σου να έχουν ένα παρατεταμένο ωράριο, ώστε να ικανοποιηθεί, και άλλωστε είναι και θεμητό. Την ίδια στιγμή, άλλοι εμπορικοί σύλλογοι της χώρας αντιτίθεται στο άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, υποστηρίζοντας πως οι μόνες περιπτώσεις που πρέπει να σημειώνεται εξαίρεση να είναι η περίοδος των εορτών.